συνιστά μια δικαίωση για την εντολέα μου, την συγκεκριμένη, αν θέλετε να την ονοματίσω κιόλας, που έζησε τόσο φρίκι μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Και έσπασε τη σιωπή της, όπως συμβαίνει τώρα με τα τελευταία 2-3 χρόνια με το λεγόμενο MeToo, πως που ο καθένας σπάει τη σιωπή του, διότι δυστυχώς η συντηρητική ελληνική κοινωνία δεν το επέτρεπε μέχρι σήμερα αυτό. Η κοπέλα αυτή στα 17,5 κατάφερε το Σεπτέμβριο του 2010 και έσπασε τη σιωπή της για να αποκαλύψει όσα βίωνε από τον ίδιο τον πατέρα της αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα, τα οποία τα γνωρίζετε ότι πιο ιδεχθή από αυτά δεν υπάρχουν. Το κορίτσι πώς νιώθει αυτή τη στιγμή? Δικαιωμένο, διότι αυτή η ιστορία, κυρία Καριωτά, έχει ξεκινήσει από το 2010, από το Σεπτέμβριο που έγινε η πρώτη καταγγελία. Το κορίτσι, η εντολέα σας, ναι. Πόσες φορές χρειάστηκε στη διάρκεια αυτή όλων αυτών των ετών, από το 2010 και μέχρι σήμερα, να σταθεί ενώπιον ενός ανακριτή, ενός αστυνομικού, μιας... Πρώτη, το Σεπτέμβριο του 2010 ήταν ενώπιον, δυστυχώς, της αστυνομίας. Μετά ενώπιον του ανακριτή, δεύτερη φορά. Τρίτη φορά στο δικαστήριο το 15, το Μάιο του 2015 στη Νεάπολη. Mm-hmm. Και τέταρτη φορά σήμερα. Τέταρτη. Δηλαδή τέσσερις φορές υπέστη αυτό το βάσανο, αυτή τη διαπόμπευση. Είναι ένα ράκος ψυχικά. Είναι η αιμονή αυτή της ασέλγειας και του βιασμού εκ μέρους του βιολογικού της πατέρα, δεν πρόκειται να το ξεπεράσει ποτέ στη ζωή της. Δυστυχώς, κυρία.